Σιγά σιγά η μέρα μεγαλώνει και ο καιρός ζεσταίνει. Οπότε είπαμε να πάμε και λίγο θάλασσα. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη βόλτα μας από τη Μαρίνα Αλίμου. Σας καλωσορίζουμε στη Μαρίνα Αλίμου, τη μεγαλύτερη μαρίνα των Βαλκανίων και μία από τις πιο δημοφιλείς μαρίνες της Ανατολικής Μεσογείου. Η Μαρίνα Αλίμου αποτελεί φιλότσινο πόλο έλξης για τους λάτρεις της θάλασσας και του γιότινγκ. Οι εγκαταστάσεις και οι παρεχόμενες υπηρεσίες εξασφαλίζουν μια ευχάριστη εμπειρία στους επισκέπτες και ένα ασφαλές περιβάλλον για τα σκάφη. Έχει εξαιρετική στρατηγική θέση καθώς βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης, το λιμάνι του Πειραιά και σε απόσταση 40 λεπτών από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στη Μαρίνα Αλίμου μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας κάτω από τον Αττικό ουρανό και να δοκιμάσετε μεσογειακές γεύσεις στα All Day Cafe Restaurants που προσφέρουν μαγευτική θέα. Αν είστε λάτρες της άθλησης, επισκεφτείτε το υπερσύγχρονο δημοτικό κολυμβητήριο Αλίμου και τον ιστορικό ναυτικό όμιλο Καλαμακίου που διαθέτει 8 διαφορετικά αθλητικά τμήματα. Κοντά από εδώ βρίσκεται και η Μαρίνα Φλίζου, η οποία είναι πιο γνωστή στον περισσότερο κόσμο. Για πάμε να τη δούμε. Πρώτα όμως, ας πάρουμε ένα καφεδάκι από τα Coffee Berry. Τώρα που ήπιαμε μια γουλιά καφέ, πάμε! Η Μαρίνα Φλίσβου απέχει μόλις 6 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο και είναι η πρώτη exclusive μαρίνα στην Ελλάδα που προσφέρει δυνατότητες ελιμενισμού υψηλού επίπεδου για ιδιοκτήτες mega yacht από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μαρίνα διαθέτει 303 θέσεις ελιμενισμού και περισσότερες από τις μισές φιλοξενούν σκάφη πολυτελείας μεγαλύτερα από 35 μέτρα. Το εμπορικό της συγκρότημα εκτείνεται σε 3.800 τετραγωνικά μέτρα και αποτελείται από έναν επιβλητικό παραλιακό δρόμο μεσογειακού στυλ με εστιατόριο υψηλής εστίασης και καταστήματα υψηλής αισθητικής. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους διεξάγονται ιδιαίτερες εκδηλώσεις για τους ιδιοκτήτες των γιότ αλλά και τους επισκέπτες. Η Μαρίνα Φλίσβου είναι επίσης το σημείο όπου βρίσκεται λιμενισμένο το θωρικτό Αβέροφ, το πλέον ιστορικό πολεμικό πλοίο της νεότερης Ελλάδας. Έχει πολύ όμορφα μαγαζιά για καφέ, ποτό ή και φαγητό, γι' αυτό μαζεύει κόσμο από όλη την Αθήνα για να απολαύσουν τον φρέσκο θαλασσινό αέρα και το απέραντο γαλάζιο της χρώμα. Πρόσφατα, δίπλα στη Μαρίνα Φλίσβου, αναπτύχθηκε νέος χώρος που ονομάζεται Μαρίνα Δέλτα. Πάμε να τη δούμε! Το λιμάνι του Φαλήρου στα αρχαία χρόνια, όταν ακόμα δεν είχε διαμορφωθεί το λιμάνι του Πειραιά, είχε αρκετή έκταση. Από τις μαρτυρίες που υπάρχουν, πιθανότητα άρχιζε από τις Ζηφιές ή το Δέλτα και έφτανε ως εκεί που ήταν άλλοτε το κέντρο Τροκαντερό και σήμερα η Μαρίνα. Όταν αργότερα ο Θεμιστοκλής και κατόπιν ο Περικλής διαμόρφωσαν το λιμάνι του Πειραιά, το Φάληρο εξακολούθησε να είναι το δεύτερο λιμάνι της Αθήνας. Στην περιοχή του Δέλτα έχει βρεθεί το νεκροταφείο του αρχαίου Φαλήρου, που βρισκόταν στο χώρο μεταξύ του άλλοτε κρατικού εργοστασίου αεροσκαφών, σήμερα μουσείο της αεροπορίας και της περιοχής που φιλοξένησε τον υπόδρομο. Ο Ηρόδοτος αναφέρει συχνά το Φάληρο στα Περσικά, τις μάχες Ελλήνων και Περσών την περίοδο 490 έως 479 π.Χ. Στο Δέλτα του Φαλήρου, πιο κάτω προς τον Πειραιά, υπάρχουν ο Πολυκινηματογράφος Village, το Μουσείο Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας και το Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Taekwondo του 2004, όπου σήμερα φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις. Αφήσαμε παραπονεμένη μία μαρίνα όμως. Τι λέτε να κλείσουμε το σημερινό μας βίντεο με τη Μαρίνα Ζέας? Η Μαρίνα Ζέας, ή παλαιότερα Πασαλιμάνη, είναι ο δεύτερος σε μέγεθος λιμένος του Πειραιά με σχήμα κυκλικό.
Κατά την αρχαιότητα, ήταν ο μεγαλύτερος από τους τρεις πολεμικούς λιμένες της Αθήνας, Ζέας, Μουνυχίας και Κανθάρου, αλλά και του Ελλαδικού χώρου γενικότερα, αφού περιλάμβανε περισσότερους νεόσικους και από τους άλλους δύο, σε ακτινωτή διάταξη επί της παραλίας του. Ο λιμένας αυτός λεγόταν από τους αρχαίους Αθηναίους Ζέα, όπως εξακριβώθηκε από επιγραφή που βρέθηκε στο μυχό του λιμένα πρώτης σημερινής πλατείας Κανάρη, επί της οποίας υπήρχε το συμβόλαιο της εν Ζέα σκευοθήκης του Αττικού Ναυστάθμου. Ο λιμένας πήρε το όνομά του από το ομώνυμο Δημητριακό. Ειδικότερα ο Ισχύος παραδίδει την ακόλουθη ετυμολογία. Ζέα η Εκάτη, παραθηναίης και εις τον εν Πειραιή λιμένων, ούτω καλούμενος από το καρπού της Ζιάς, έχει δε ο Πειραιεύς λιμένας τρεις κλειστούς. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν τη Ζιά ως Δημητριακό ανώτερο από το Σιτάρι και το Κριθάρι. Η Ζέα σήμερα αποτελεί το επίκεντρο της ψυχαγωγικής δραστηριότητας του Πειραιά και ένα από τα δημοφιλέστερα μέρη ως τόπος ψυχαγωγίας γνωστή και ως Πασαλιμάνι. Αν θέλετε να ταξιδεύετε πρώτοι σε απίστευτα μέρη, κάντε εγγραφή. Αν το βίντεο σας άρεσε, πατήστε ένα like και πατήστε το καμπανάκι. Μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα σχόλιο για την εμπειρία που έχετε μέσα από τα βίντεό μας και απίθανους προορισμούς που θέλετε να κάνουμε στο μέλλον. See you in the next destination. Bye!